Εγκαινιάζουμε σήμερα ένα νέο κύκλο επαφών με τους ανθρώπους της αγοράς, έτσι ώστε πολιτεία και πολίτες να συντονίσουμε τα βήματά μας προς την έξοδο από την πανδημία. Και θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την υπευθυνότητα που ήδη δείχνει η εστίαση και το εμπόριο στην εφαρμογή των νέων μέτρων. Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευθούν. Για να συμβούν όμως όλα αυτά ταυτόχρονα, εκτός από την αστυνόμευση, χρειάζεται προφανώς και συνεργασία. Και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πυθό αυτήν την κατακτάμε. Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε ότι δεν μπορεί σε κάθε κατάστημα ή σε κάθε καφέ να υπάρχει και από ένας ελεγκτής όσο εξαιρετική δουλειά είχαν κάνει η ελληνική αστυνομία και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Συνεπώς, η υπόθεση της δημόσιας υγείας περνά και στα δικά μας χέρια. Θα έλεγα ότι από ένα σημείο και πέρα γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας και εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων σας και των περατών σας. Παράλληλα, πιστεύω ότι έτσι υπερασπίζεστε και τη φήμη των επιχείρησεών σας. Γιατί θα ήταν ολέθριο από μία αμέλεια να στιγματιστούν ως εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Και ακριβώς γι' αυτό, τα γενικά μέτρα που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους. Η έξαρση που βιώνουμε, αυτό το τέταρτο κύμα, είναι κοινή και κοινή είναι και η τρόπη άμυνας. Και είμαι πρόθυμος και γι' αυτό και προκάλεσα τη σημερινή συζήτηση και με τους συναρμόδιους υπουργούς για να ακούσω τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο λειτουργική την καθημερινότητα αυτής της περίοδου. Σε καμία περίπτωση όμως μία μικρή αναστάτωση που δέχομαι ότι υπάρχει στη δουλειά σας δεν μπορεί να συγκριθεί με το όφελος που προσφέρει στην αγορά και στη χώρα η τήρηση των υγειονομικών μέτρων και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί και με την απόφασή μας να παραμείνουμε ανοιχτοί και να μείνουν ανοιχτές οικονομικές δραστηριότητες όλο αυτό το διάστημα με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει. Νομίζω ότι γνωρίζετε εξάλλου πολύ καλά το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις εδώ και 2 χρόνια. Έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα και τα έχουμε συζητήσει. Θυμίζω ότι τα δύσκολα ως προς την οικονομία τουλάχιστον πέρασαν χάρη στα 42 δισεκατομμύρια των πόρων που κινητοποιήθηκαν συνολικά σε όλα τα επίπεδα, κάλυψη αναστολών εργασίας, παράταση εξόφλησης οφειλών, επιστρεπτέα προκαταβολή, προνομιακές χρηματοδοτήσεις, επαγγελματικά ενίκια. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είναι μια στήριξη βέβαια που συνεχίζεται, καθώς συνεχίζεται και η ελάφρυνση από φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη με μειώσεις των συντελεστών και των εργοδοτικών εισφορών. Είναι λοιπόν σημαντικό η αγορά να ανταποκριθεί με τη σειρά της στις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και στις ανάγκες ανάπτυξης της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Όπως έχω πει επανειλημμένα, ο επίλογος της πανδημίας αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλή υπόθεση. Έχουμε μία έξαση του τέταρτου κύματος σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα ενδεικτικά στοιχεία από την Αυστρία, μια χώρα η οποία έχει περίπου αντίστοιχο πληθυσμό με εμάς και λίγο υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων. 9 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός, ναι. Είναι όμως, είδα 9.000 κρούσματα, αντίστοιχη πίεση στο σύστημα υγείας και είναι σαφές ότι και στην πατρίδα μας ακολουθήσουν ακόμα μερικές δύσκολες εβδομάδες. Όμως η μεγάλη διαφορά από τα άλλα κύματα είναι ότι τώρα έχουμε το εμβόλιο. Και αυτός είναι ο λόγος που αναλογικά οι νοσηλίες και οι απώλειες, αν και δυστυχώς πολλές, δεν αντιστοιχούν στα κρούσματα και αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους ανεμβολίας τους συμπολίτες μας. 3 συνεπώς είναι τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της εξόδου. Ο εμβολιασμός, όσων δεν έχουν επιστεί ακόμα να εμβολιαστούν. Η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση, για αυτούς που ήδη έχουν εμβολιαστεί. Και φυσικά τα καθημερινά μέτρα της υγιεινής. Γιατί ξέρουμε πια ότι ο εμβολιασμός προστατεύει από την εύκολη μόλυνση, προστατεύει όμως κυρίως από την
σοβαρή νόσηση, όπως διαπίστωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης πρώτος. Η ενισχυτική δόση, τόσο σημαντική, δεν επιτρέπει να ανατηθούν ρογμές στο τείχος ανοσίας που έχουμε ήδη χτίσει. Και φυσικά η μάσκα, οι αποστάσεις αποτρέπουν τη μετάδοση του ιού και τα πολλά τεστ, τα οποία γίνονται περισσότερα με τα μέτρα τα οποία έχουμε επιβάλει, μας επιτρέπουν να έχουμε μια πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα της πανδημίας και να περιορίζουμε αυτούς οι επινοσούν, κυρίως τους ασυμπτωματικούς, όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μην μολύνουν άλλους συμπολίτες. Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική την οποία υιοθετήσαμε την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να αποδίδει. Έχω τα συνολικά στοιχεία εδώ πέρα για τους αριθμούς των εμβολιασμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 140.000 καινούργια ραντεβού, ραντεβού πρώτης δόσης και σχεδόν 200.000 ραντεβού τρίτης δόσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει ένας σκληρός διχασμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα, οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για διάφορους λόγους, τους οποίους μπορεί να κατανοώ και να συμμερίζομαι, οι οποίοι όμως είναι τεθειμένοι να πιστούν και έστω και τώρα να πάρουν την απόφαση να εμβολιαστούν. Διαπιστώνοντας από τη μία ότι αυτό είναι μία ανάγκη, από την άλλη ότι ναι, η καθημερινότητά τους γίνεται πιο δύσκολη, υπάρχει μια μεγαλύτερη ταλαιπωρία και ένα οικονομικό κόστος, εάν επιλέξουν να παραμείνουν ανεμβολίαστοι. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει περιθώριο για τον παραμικρό εφησυχασμό. Ο δρόμος είναι ένας, ο δρόμος της υπεύθυνης δράσης, της συνεννόησης της κοινωνίας, της συνεννόησης όλων των επαγγελματικών ομάδων. Μόνο έτσι θα είμαστε αποτελεσματικοί και γι' αυτό θέλω να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις για το πώς η συνεργασία μας θα γίνει πιο παραγωγική. Όπως και στο παρελθόν, είμαι σίγουρος ότι το εμπόριο και η εστίαση θα ανταποκριθούν στα ζητούμενα της συγκυρίας, τα οποία είναι ζητούμενα και για την πρόοδο της επιχειρηματικότητας συνολικά στη χώρα. Νομίζω η συνολική εικόνα την οποία έχουμε εμείς επιβεβαιώνεται και εμπειρικά, αλλά επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία, είναι ότι η ανάπτυξη του 2021 είναι πάρα πολύ υγιής. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το διαπιστώνετε κι εσείς στο δικό σας κύκλο εργασιών. Και αυτό μας δίνει και κάποιες παραπάνω αντοχές να απορροφήσουμε μία ακόμα δυσκολία, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα.